Πολιτεία, πύλη πολιτών, κυρίες και κύριοι, ξανά κοντά σας. Μια εκπομπή που αναδεικνύει θέματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν λίγο πολύ όλους μας. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα για να μιλήσουμε για τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Μαζί μου έχω ξανά τον κύριο Βέργη Αλέξανδρο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Κέρκυρας, για να δούμε όλο αυτό το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. Κύριε Βέργη, καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Σουφλερέ, καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας και στους συντελεστές του σταθμού Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Να είστε καλά κύριε Βέργη που είστε ξανά κοντά μας. Παρατηρούμε κύριε Βέργη κάθε φορά που υπάρχει ύφεση της οικονομίας να ανθίζει ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια, να ψάχνει δηλαδή ο άνθρωπος να βρει καταφύγιο για τα οικονομικά του εκεί, με ελπίδα πάντα το κέρδος, και όλο αυτό με τις ευλογίες του κράτους. Είναι έτσι ή έχω λανθασμένη εικόνα? Πολύ σωστή εικόνα έχετε κύριε Σουφλερέ, έτσι ακριβώς είναι. Το εξετάζουμε από την πλευρά της εργασίας του ανθρώπου, όπου θεωρητικά μέσω αυτής αποδίδει το αποτέλεσμα της εργασίας στην κοινωνία για να εισπράξει και ο ίδιος μέρος του αποτελέσματος της εργασίας άλλων και κατά αυτόν τον τρόπο να έχει η κοινωνία την ευημερία της, την οποία ευημερία δεν έχουμε σήμερα. Με άλλα λόγια, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, δεν είναι και στρέφεται ο άνθρωπος για να την αποκτήσει στα τυχερά παιχνίδια. Βέβαια, με 650 μισθό, όπως είναι σήμερα ο μεικτός μισθός νομοθετημένος, με τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας που υπάρχουν αυτή την ώρα στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στους νέους αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες, με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν, με το κλείσιμο των καταστημάτων, με τις αυτοκτονίες νωρίτερα, αν θυμάστε, με την αρχή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, κύριε Σουφλερέ, και με ένα μηχανισμό που δεν κινεί την οικονομία, ένα κυβερνητικό μηχανισμό που δεν κινεί την οικονομία της χώρας έτσι όπως θα έπρεπε σήμερα, ο τζόγος αποτελεί λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους, εσφαλμένα βεβαίως, κοιτώντας ο καθένας το μικρό κόσμο του, παραβλέποντας το όλον, που αυτό θα ήθελα σήμερα με τη σημερινή μου παρουσία εδώ να δούμε, κύριε Σουφλερέ, τη θέση του ενός μέσα στην κοινωνία και τις συνέπειες του τζόγου, ποιος κερδίζει από αυτήν και ποιος χάνει μονίμως από αυτήν. Βεβαίως, να το δούμε πραγματικά το θέμα, κύριε Βέργη, αν και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρατηρούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, να μας λέει ότι υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα μας αυτές τις ημέρες, κάτι που δεν φαίνεται στις τσέπες όλων μας. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν αποκλείεται. Ποιος ξέρει και τι μετράει τώρα ο άνθρωπος, διότι εδώ που τα λέμε είναι ένας κλάδος της οικονομίας, ο τζόγος δηλαδή, ο οποίος είναι υποφελής. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία παίζονται και εισπράττονται. Μιλάμε ότι ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών. Κατά 80% οι υπηρεσίες δίνουν στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, όταν 4% μόλις η γεωργία, και η γεωργία κτηνοτροφία και αλληλεία, και 16% αποδίδει προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν η βιοτεχνία και η βιομηχανία. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο τζόγος και ο τζόγος είναι μέσα αυτό που ονομάζουμε υπηρεσίες, ενδεχομένως να μετράει κάποια νούμερα ο κύριος Γεωργιάδης και να βλέπει ότι όλα καλώς πάνε. Διότι μάλιστα, και ο ίδιος ο ΟΠΑΠ δηλώνει πολύ μεγάλα κέρδη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τη στιγμή που η ανεργία αυξάνεται. Μα δεν είναι οξύμορο όλο αυτό, κύριε Βέργη? Για μια κοινωνία και ένα περιβάλλον το οποίο βλέπουμε τα προβλήματα. Είναι πραγματικά, έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές τα προβλήματα και το βιώνουμε όλοι. Την ίδια ώρα που η γεωργία και την οτροφία παραπέει, η βιοτεχνία δεν μπορεί να αντέξει την φορολογία, η βιομηχανία αντιμετωπίζει δικά της τα προβλήματα με τις εξαγωγές και όλα αυτά παραπέουν. Την ίδια ώρα βλέπετε ότι η τράπουλα, τα ζάρια, ο κουλοχέρης, ναι, το κίνο, το πάμε σύστημα, λότο, τζόκερ, υποδρομίες, κυλοδρομίες, καζίνο, λαχεία, αλλά και διαδικτυακός τζόγος και μέσα από τα κινητά τηλέφωνα που μπορούν και τα παιδιά μας ακόμη να παίξουν, ανθούν. Και
Και από την άλλη, ποιος εισπράττει, κύριε Σουφλερέ, να ο μικρόκοσμος και ο μεγάκοσμος που έλεγα λιγάκι νωρίτερα, ποιος εισπράττει όλα αυτά, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία δεν λογοδοτεί στην κυβέρνηση και στα όργανα του κράτους. Ποιος νομοθετεί και δίνει άδειες, η Βουλή για τις κυβερνήσεως, η οποία δεν έχει συσταθεί σε σώμα και ο κάθε ένας θεωρεί ότι παίζοντας την τύχη του θα μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο και ακόμη δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι με τη δικιά του τη συμμετοχή και μόνον θα μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται και παίζει ή γιατί χρωστάει ή γιατί θέλει να ζήσει λίγο καλύτερα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, κύριε Βέργη, σε αυτό που αναφέρατε μόλις πριν, στην ανεξάρτητη αρχή, το ότι έχει κατσικωθεί στον σβέρκο όλων μας, χωρίς να είναι δική μας θέληση, και πραγματικά με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει συσταθεί σε σώμα, η Βουλή, όπως θα έπρεπε να γίνει, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, αλλά πάλι αναφέρατε, όπως κάνετε σε κάθε εκπομπή, την θέση που πρέπει να πάρει ο πολίτης, ο συνεργός πολίτης, να γνωρίζει και να φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και πάλι βλέπουμε να μην το κάνει ο πολίτης. Βλέπετε, κύριε Σουφλερέ, η Ελλήνων Συνέλευσης δεν είναι κόμμα. Να του πει κάτσε σπίτι σου και όταν έρθει η ώρα ψήφισε εμένα. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι φορέας, όπου σε αυτόν συμμετέχουμε όλοι όσοι ζούμε, όσοι όλοι είμαστε ζωντανοί. Δεν καλούμε κανένα από τα νεκροταφεία να έρθει. Όσοι όλοι είμαστε ζωντανοί και αποτελούμε το ένα και μοναδικό σώμα της κοινωνίας υπό την έννοια του συνόλου. Όπως λέμε νοσοκομιακή μονάδα, όπως λέμε ξενοδοχειακή μονάδα ή εργοστασιακή. Υπ' αυτή την έννοια κανείς δεν εξαιρείται. Οτιδήποτε και αν αποφάσισε, ήθελε ή ψήφιζε στο παρελθόν. Όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες, προκειμένου να αντιληφθούμε το άδικο το οποίο εμείς ήδη επιτρέψαμε να μπει μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε από εδώ και στο εξής και να μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή μας, εμείς και τα παιδιά μας, όπως οφείλουμε να κάνουμε, διότι εμείς το σακατέψαμε όλο αυτό. Εμείς το διαβάλαμε, εμείς το χτυπήσαμε, εμείς το αρρωστήσαμε τη ζωή μας την ίδια και εμείς οφείλουμε να αποκαταστήσουμε ό,τι βλάψαμε. Με αυτήν την έννοια και μιλώντας για τον τζόγο, κύριε Σουφλερέ, να πω ότι ενώ για πολλούς μπορεί να αποτελεί μια ψυχολογική δραστηριότητα, δηλαδή να παίξει χωρίς χρήματα έτσι για να του περάσει η ώρα, για πολλούς, για πολλές οικογένειες αποτελεί δράμα. Δημιουργεί προβλήματα στο ίδιο το άτομο, στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία γύρω. Μιλάμε για παθολογικό τζόγο, όπου παίζονται μεγάλα ποσά, όπου οι οικογένειες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και φτάνουν μέχρι και στους χωρισμούς ή και στα δικαστήρια, να πούμε, και ότι ο τζογαδόρος, επιτρέψτε μου την έννοια, αυτός ο οποίος τζογάρει έτσι παθολογικά και συστηματικά, αντιμετωπίζεται από την ιατρική ως ένα δυσπροσάρμοστο πρόσωπο, δηλαδή ψυχιατρική πάθηση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, από το 1980 και μετά, βλέπουμε ότι ο τζόγος μπήκε στη ζωή μας για τα καλά και μάλιστα διαφημίζεται οπουδήποτε να μπεις να τζογάρεις. Και δεν μιλώ για τον κλήρο που μαθαίναμε και στο σχολείο ή στα παιδικά μας χρόνια, άμπε μπαμπλόμ, ποιος θα του τύχει να τα φυλάξει, να παίξει, να κάνει τον τερματοφύλακα. Διότι αν το πάμε και ιστορικά από πίσω, ακόμη και από την Καινή Διαθήκη και η θρησκεία δηλαδή μας αναφέρει, ότι γράφει επί λέξη, διεμερίσαν το τα ημάτια του και επί των ηματισμών του έβαλον κλήρων. Δηλαδή να δουν σε ποιον θα τύχουν τα ρούχα. Ακόμη και μέσα από την θρησκεία, παρότι η θρησκεία το είχε αναγάγει σε αμάρτημα, μετά από λίγο καιρό το άφησε σιγά σιγά να μπει μέσα στην κοινωνία. Σε κάποιες κοινωνίες ήταν και τρόπος, δηλαδή δικαστικό, δηλαδή με τον κλήρο έβγαζαν κάποιον ένοχο ή τον αθώωναν. Άλλο ο κλήρος και άλλο ο τζόγος. Όμως αυτά τα δύο έχουν συνδεθεί με τέτοιο τρόπο σήμερα, ώστε τα ποσά τα οποία παίζονται σε καθημερινή βάση και σε εβδομαδιαία, τακτικά και περιοδικά, να είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και μάλιστα σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες εισπράττουν είναι και η ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία έχει τα προγνωστικά αθλητικών συναντήσεων, τζόγος δηλαδή πάνω σε αυτό με πολύ μεγάλα ποσά, έχει τον υπόδρομο αλλά έχει και τα καζίνο. Τα λεφτά, με συγχωρείτε. Κύριε Βέργη, αφού
όπως αναφέρατε, φαίνεται ως μάστιγα όλο αυτό. Άρα δηλαδή κάνει κακό στον άνθρωπο, παρά για άδικο, τον καταστρέφει ουσιαστικά, όχι μόνο τον ίδιο που συμμετέχει, αλλά και πολλούς ανθρώπους γύρω του, στο περιβάλλον του, την οικογένειά του. Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να έχει μια διαφορετική θέση σε όλο αυτό? Ποια είναι η θέση της πολιτείας απέναντι σε όλο αυτό? Πώς προστατεύει δηλαδή τον πολίτη η πολιτεία? Θεωρητικά παρεμβαίνει στο νομοθετικό πλαίσιο, θέτοντας όρους, δηλαδή όριο ηλικίας και ποσοστά από τα οποία αποδίδονται κάποια κέρδη στους συμμετέχοντες. Όμως, μην νομίζουμε τώρα ότι μέσα από την αξία της πληροφορίας δεν γίνεται επιλεκτική απόδοση κερδών σε κάποιους, δηλαδή αυτά τα λότο και τα πολύ μεγάλα ποσά που ακούμε, δεν ανακοινώνονται τα ονόματα, δήθεν για προστασία των δικαιούχων, στην ουσία όμως δίνονται σε ημέτερους. Βεβαίως και δίνονται κάποια ποσά ως αγκίστροι, προκειμένου να βρεθούν πάλι αιμοδότες για να συντηρήσουν το όλο αυτό σκηνικό, το οποίο αποδίδει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη. Να πω στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Σουφλερέ, ότι την ίδια ώρα δηλαδή που κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους και εισπράττουν από τα υπέρογκα ποσά τα οποία παίζονται είτε σε προγνωστικά ποδοσφαίρου, είτε σε στοιχήματα, είτε σε υπόδρομο, κάποιες οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα από το ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα ή από τον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο κάποιου, διότι και τα δύο αυτά ξοδεύονται για τον τζόγο, ο οποίος μπορεί να γίνει και παθολογικός. Ο βαθμός υπέρβασης αυτών των δύο παραμέτρων είναι αυτός που καθορίζει και την σοβαρότητα, δηλαδή, του παίκτη, ας το πούμε έτσι, στον τζόγο. Η πολιτεία σήμερα προωθεί τον τζόγο και μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα τηλεπαιχνίδια και μέσα από οργανωμένες εφαρμογές μέσα στα κινητά τηλέφωνα, ώστε να είναι προσβάσιμος ο τζόγος στους πάντες σήμερα και τα προωθεί διότι εισπράττει. Εάν η πολιτεία είχε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στο θέμα, δηλαδή είχε διαφορετική κατεύθυνση και όχι να προάγει την τύχη, γιατί ουσιαστικά για τύχη μιλάμε, κάτι που θεωρώ ότι δεν υπάρχει, είναι καθαρά επιλογές μας, είναι αποτελέσματα των επιλογών μας, σίγουρα θα προστάτευε περισσότερο τους πολίτες από ό,τι το κάνει τώρα μέσα από ένα πλαίσιο νομοθετικό, όπως είπατε, που περιορίζει τις ηλικίες και όλα αυτά. Σήμερα, κύριε Σουφλερέ, από τη στιγμή που έχει εκχωρήσει τα πάντα, έχουν εκχωρήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και αν λέγονταν αυτές, και ο καθένας δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται στο όλον. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και ένας υπουργός της κυβέρνησης του Πασόκ εκείνη την εποχή, ο οποίος λέει: υπέγραψα το μνημόνιο, αν και δεν το είχα διαβάσει. Κάποιοι, οι οποίοι όταν διάβαζαν, καταλάβαιναν τι διαβάζουν, τοποθετήθηκαν. Και ομιλώ για την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τότε, με την υπογραφή, αν μου επιτρέπετε, το έχω μπροστά μου, με την υπογραφή του Προέδρου Δημήτρη Παξινού στις 2.12 του 2010. Που αναγράφει τα εξής. Τώρα τα λέω αυτά για να δείξω τι έκανε το κράτος εκείνη την εποχή, το οργανωμένο κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, και τι κάνει σήμερα πουλώντας την ελπίδα μέσα από τον τζόγο. Δηλαδή είναι μια ανοιχτή κοροϊδία, όταν ο κάθε άνθρωπος μέσα από τον μικρό κόσμο του προσπαθεί να καλυτερεύσει τη ζωή του από την ελπίδα που του πουλάει εκείνος που του πουλεί στην πατρίδα. Γράφει αμετάκλητα και άνευ όρων με το άρθρο 14 παράγραφος 5. Μου επιτρέπετε, κύριε Σουβλερέ? Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της σύμβασης, της Δανειακής Σύμβασης εννοεί, η Ελλάδα παρετείται αμετάκλητα και άνευ όρων από τις ασυλίες προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Τέτοιος πρωτόγνωρος όρος δεν συναντάται ούτε σε απειοκρατικές συμβάσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τα λέει αυτά. Είναι όρος που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του δικαίου σε όλα τα επίπεδα, του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Πρόκειται για όρο ο οποίος παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή σεβασμού της κυριαρχίας του κράτους, απειλεί, θέτει σε κίνδυνο και προσβάλλει στον πυρήνα του τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ίδια την κυριαρχία και την υπόσταση της χώρας. Ο κίνδυνος καθίσταται άμεσος, αν συνδυαστεί με τον όρο της σύμβασης, ότι οι δανειστές, όλοι μαζί ή με συμφωνία όλων, μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτη χώρα τα δικαιώματά τους από τη σύμβαση. Επιπλέον στη σύμβαση ρητά ορίζεται ότι διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.
Αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο συμφωνήθηκε να είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των δανειστών μας. Η Δανειακή Σύμβαση είναι έκνομη. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί της Δανειακής Σύμβασης, η οποία από τις 4 Ιουνίου έχει κατατεθεί σε αυτήν. Χωρίς κάποιο προηγούμενο, παραδώσαμε με μόνη μια υπογραφή την εθνική μας κυριαρχία, ολόκληρη τη δημόσια περιουσία μας. Και φτιάχνει μετά ένα νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει και πόσα θα εισπράττει από τον κάθε ένα ο οποίος παίζει χρήματα στα τυχερά παιχνίδια και ρυθμίζει και τις σχέσεις της εταιρείας προς αυτόν που θέλει να παίξει και πάλι από εκεί εισπράττει. Και εκεί εναποθέτει τις ελπίδες του ο άβουλος και αμέτωχος Έλλην πολίτης, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά αυτό είναι οξύμορο να περιμένει ο ίδιος ο πολίτης από την διοίκησή του, από την κυβέρνησή του, διαφορετικό αποτέλεσμα όταν η ίδια κυβέρνηση προωθεί την όλη διαδικασία. Κύριε Βέργη, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κουβέντα μας με τον κύριο Βέργη. Όσον αφορά τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, κύριε Βέργη, όταν ο πολίτης δεν απολαμβάνει την αυθονία που παράγει ο ίδιος μέσα από την δράση του και καταφεύγει σε τέτοιου τύπου επιλογές, όπως είναι ο τζόγος, δεν είναι αδιέξοδο όλο αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν τον οδηγεί πουθενά. Βεβαίως και είναι αδιέξοδο. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στην αδύναμη θέση να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες δαπάνες, τα χρέη τους δηλαδή, και αφιερώνοντας κάποιον από το πολύτιμο ελάχιστο χρόνο τους ή κάποια από τα ελάχιστα ψηλά τους, ακόμη και με 2 ευρώ ποντάρουν κάποιοι, ακόμη και με 5 ευρώ, θεωρούν ότι μπορούν να γαργαλίσουν λιγάκι την τύχη και να ρέψουν, να ρέει χρήμα προς τις τσέπες τους και να καλύψουν έξοδα ή να πραγματοποιήσουν τους στόχους και τους σκοπούς τους. Να σας πω ότι με αυτή την φιλοσοφία και πουλώντας ελπίδες αυτή η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πώς λέγεται, διότι το ίδιο πράγμα είναι, το λεωφορείο, κύριε Σουφλερέ, την ίδια κατεύθυνση πάει ανεξαρτήτως πώς λέγεται ο οδηγός. Αυτή είναι η πορεία του κράτους μας. Ανεβοκατεβαίνουν οι οδηγοί στην ίδια πορεία του λεωφορείου. Και ο κόσμος νομίζει ότι θα αλλάξει το δρομολόγιο του λεωφορείου επειδή αλλάζει τον οδηγό. Αυτή η ψευδαίσθηση παραμένει σε πολλούς ανθρώπους ακόμη, οι οποίοι νομίζουν ότι θα ανατρέψουν την άσχημη κατάσταση που βιώνουν όταν πάνε να ψηφίσουν κάποια Κυριακή. Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα που πουλούσε αυτή η κυβέρνηση, αυτές οι κυβερνήσεις πουλούσε την ελπίδα, ο τζόγος αυξήθηκε το 19-16 δισευρώ. Είχε μια αύξηση δηλαδή 14,7% έναντι του 18%. Μάλιστα. Όταν έκλειναν επιχειρήσεις, όταν δεν μπορούσε να ζήσει ο κόσμος, όταν φώναζαν τι θα γίνει με τον κατοίκο περιορισμό και με το lockdown, την ίδια ώρα δηλαδή ανέβαινε ο τζόγος. Βλέπετε ότι το κράτος προωθεί. Προωθεί, έχει τους δικούς του τρόπους και μέσα από την Επιτροπή Ελέγχου των παιγνίων μπορεί και καθορίζει και τους όρους από τους οποίους εισπράττει το ίδιο το κράτος το 30% και μάλιστα μετά από κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο εισπράττει και το σύνολο των αδιάθετων κερδών. Μάλιστα. Επομένως, ο μόνος κερδισμένος είναι ένας. Ναι,
είναι το κράτος και είναι βεβαίως και οι εταιρείες, οι οποίες είναι σε συγκεκριμένα χέρια. Δεν πηγαίνει μια ομάδα ανθρώπων όπως εσείς και εγώ να δημιουργήσουμε τώρα μια εταιρεία τζόγου με τίποτε. Τα ποσά τα οποία απαιτούνται και μέσα από τα ΦΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να κατατεθούν. Να προκαταβάλει αυτός ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μια τέτοια εταιρεία, πόσο μάλλον να είναι διαδικτυακή. Βεβαίως έχουμε και τα BLT, τα επίγεια μηχανήματα, κουλοχέρδες, τα φρουτάκια που λέμε και το καθεξής, που και αυτά υπάγονται στην ίδια νομοθεσία με τα διέπει, δηλαδή ο κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων, που μέσα από συγκεκριμένο ΦΕΚ, να σας πω και τον αριθμό του ΦΕΚ, διότι μέσα από εκεί καθορίζονται, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτάκι κύριε Σουφλερέ να δω τις σημειώσεις μου, τις οποίες θα τις έχω αποστείλει. Είναι το ΦΕΚ Α180-2280 του 2011 ανανεωμένο, και μέσα από το άρθρο 45 έως 50 αναφέρονται και οι όροι και οι προϋποθέσεις δημιουργίας μια τέτοια εταιρεία, τι χρειάζεται να καταθέσει δηλαδή μια εταιρεία προκειμένου να ασχοληθεί με τον τζόγο, αλλά και το τι ποσά θα εισπράξει το ίδιο κράτος από αυτό το παρεδώσε μεταξύ του παίκτη, ας το ονομάσουμε έτσι, και της εταιρείας. Μάλιστα, βλέπετε, υπάρχει λοιπόν, νόμος λοιπόν. Προωθεί και πουλάει ελπίδα. Είναι όλα με νόμους λοιπόν. Άρα για τον κάθε πολίτη που κινείται μέσα στους νόμους είναι εντάξει αυτό. Το αν είναι ηθικό ή όχι, αν το αποτέλεσμα το οποίο αναζητούμε είναι διαφορετικό, δεν παίζει καμία σημασία για την κάθε κυβέρνηση. Καμία. Βλέπετε ότι το άδικο διανόμου εκτελείται. Η αδικία διανόμου, δηλαδή νομίμως, εκτελείται άδικο. Μα κατά αυτόν τον τρόπο νομίμως και εμείς θέλουμε να εκτελέσουμε το δίκαιο. Για να γίνει αυτό το πράγμα, η Ελλήνων Συνέλευση καταθέτει το εξής. Άπαντες θα μπορούν να έχουν εργασία. Και από την εργασία τους, ο μισός μισθός θα τους μένει κάθε μήνα. Η ίδια η πολιτεία, μέσα από τη λειτουργία της, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας καθημερινά. Διότι θα αναδεικνύονται διαφορετικές εργασίες σε διαφορετικούς τόπους. Μέσα από ένα χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, βιοτεχνίας, εμπορίου, θα μπορέσει να ορθοποδήσει το σύνολο της οικονομίας και ο άλλος να θέσει στόχους για τον ίδιο την οικογένειά του, για να μπορέσει να αναγνωρίσει το γνώθι σε αυτόν του. Μέσα από εκεί, εφόσον έχει λύσει το βιοποριστικό, και αφού θα του μένει ο μισός μισθός κάθε μήνα, κύριε Σουφλερέ, θα μπορέσει τότε να αναγνωρίσει ο ίδιος ποιος είναι, γιατί γεννήθηκε και βρίσκεται εδώ σε αυτή τη ζωή και τι θα απογίνει μετά. Διότι αν δεν γνωρίσει αυτό, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το δίκαιό του και θα παραμένει σε αυτό το άδικο που μας έχουν μάθει να λέμε ακόμη και εμείς σήμερα, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε, και το υπόλοιπο το γνωρίζει όλους. Το ότι επιλέγει σήμερα ο πολίτης, κύριε Βέργη, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των τυχερών παιχνιδιών και του τζόγου γενικότερα, είναι επειδή δεν απολαμβάνει, αυτό που είπα και πριν, δεν απολαμβάνει την αυθονία της δράσης του. Αν όμως, όπως είπατε πριν, έχει το μισό μισθό σε μηνιαία βάση, ο οποίος του φτάνει και του περισσεύει για να κάλυψει τις ανάγκες του, τότε θεωρώ ότι δεν θα έχει ανάγκη το να προσφεύγει σε τέτοιες διαδικασίες. Επομένως, θα σταματήσει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Μα βεβαίως, μα κύριε Σουφλερέ, και από την άποψη των χρημάτων, να μην το δει κανείς και να το δει από την άποψη του χόμπι, ας το πούμε, ότι του αρέσει να ρισκάρει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι υγιές τώρα πράγματι να είναι κάποιος κλεισμένος και να περιμένει και να προσδοκά και να χαλά χρήματα που θα μπορούσε να τα είχε μέσα από την εργασία του και να μην ασχοληθεί με το χόμπι του, να μην ασχοληθεί με κάτι το οποίο στον ελεύθερο χρόνο του, οργανωμένα με τους γύρω του, με τους φίλους του, με την οικογένειά του, με τους γνωστούς του ή μέσα από την εργασία με τους συναδέλφους του, θα μπορούσε να αθληθεί, θα μπορούσε να διασκεδάσει, θα μπορούσε να μάθει μουσικό όργανο, θα μπορούσε να εξασκηθεί σε κάτι παραπάνω. Θα να σπουδάσει και κάτι άλλο ακόμη, που ενδεχομένως να το είχε όνειρο και σήμερα μην μπορούσε να το πραγματοποιήσει ποτέ. Και θα προτιμήσει να πάει να τζογάρει για κάτι το οποίο στην ουσία δεν το έχει ανάγκη. Διότι όπως είπαμε νωρίτερα, ο μισθός του καθενός μας θα είναι ο διπλάσιος από αυτό που χρειαζόμαστε. Μας μένει ο μισός μισθός κάθε μήνα.
όταν τα παιδιά τους σπουδάζουν και έχουν ένα σπίτι να μείνουν αύριο, θα τους δίνουμε ένα κομμάτι πολεοδομημένης γης. Πολεοδομημένης γης. Για να διαμένουν όσο ζουν. Δικό τους σπίτι που δεν τους το πειράζει κανένας. Όταν καταργηθούν το σύνολο των φόρων. Για ποιους λόγους δηλαδή να ρισκάρει και να φεύγει από την οικογένειά του και να ρισκάρει την. Αφού να ρισκάρει δηλαδή την ίδια την ακαιρεότητα της οικογένειάς του. Διότι και νωρίτερα είπαμε ότι έχουμε και χωρισμούς μέσα στις οικογένειες, έχουμε και μεγάλα προβλήματα, κληρονομικά και ούτω καθεξής, επειδή δεν καλύπτονται οι ανάγκες και πέφτει κάποιος στο μαθολογικό τζόγο. Όταν οι ανάγκες του δεν του καλύπτονται, όταν οι προσδοκίες του δεν καλύπτονται, όταν τα όνειρά του τα βλέπει να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν, δεν θα οδηγηθεί στον τζόγο στις σημερινές συνθήκες και μη έχοντας άλλη διέξοδο. Αυτή που δεν την ήξερε μέχρι σήμερα, αυτό που κάποια άλλη στιγμή είχαμε πει, κύριε Σουφλερέ, σε παλιότερη εκπομπή, ποιο είναι εκείνο το νήμα το οποίο θα ενώσει τις ανάγκες, τις προσδοκίες του, τις αξίες του, τις αρχές του και θα τις κάνει σκοπό ζωής. Είναι εκείνο το αξιακό σύστημα που είμαστε εμείς οι ίδιοι που λέμε ότι αυτό το αξιακό σύστημα, εμείς της Ελλήνων Συνέλευσης, είναι εκείνο το οποίο θα του δώσει το διπλάσιο μισθό που χρειάζεται, θα του δώσει την πλήρη υγεία, δωρεάν υγεία, την πλήρη δωρεάν παιδεία. Θα του δώσει δηλαδή όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται να ζήσει τη ζωή του καλά και να δημιουργεί, διότι αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε εδώ να δημιουργούμε για να το βρουν τα παιδιά μας αύριο όσο καλύτερα γίνεται. Και εμείς και τα παιδιά μας. Κύριε Βεργή, ο τηλεθεατής που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, πού μπορεί να βρει όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε πριν? Κάποια στιγμή είχατε αναφέρει για τις προγραμματικές δηλώσεις που είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται μέσα εκεί? Αναφέρονται βεβαίως στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Mm-hmm. Μπορεί όμως να τα αναζητήσει και μέσα από τους δικτυακούς τόπους, από την esi.gr, από την esi News, μπορεί να αναζητήσει από το artemispavlasoras.gr, μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα δει μέσα από τα κατατόπους γραφεία, που σε κάθε τόπο είναι και ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης και πρέπει να δημιουργηθούν και νέα προκειμένου να ενώσουμε τους πάντες για την γενική μας συνέλευση, η οποία από εκεί θα γίνει και από εκεί θα τελειώσει. Και επειδή αυτό ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθεί, κύριε Σουφλερέ, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο τρισεκατομμύριο να μην γίνει. Θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Όσο αργούμε, εις βάρος μας είναι. Διότι βλέπετε ότι κάθε μέρα που ξημερώνει, όπως κάνατε κι εσείς με την εισαγωγή σας, κάθε πέρσι και καλύτερα. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι πρέπει να ενωθεί προκειμένου να λύσει τα βασικά προβλήματα τα οποία σήμερα είναι στην τελευταία σειρά και από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες γελούν μαζί μας πως εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε με το χέρι ψηλά και φωτίσαμε την ανθρωπότητα με τέχνες, με πολιτισμό, με φιλοσοφία, με μαθηματικά, με το σύνολο των γνώσεων που έχει σήμερα η ανθρωπότητα, από τους Έλλην ανθρώπους ήρθε. Πως σήμερα, σε αυτόν τον τόπο που ονομάζουμε, τον μικρό τόπο που τον ονομάζουμε Ελλάς, εδώ γεωγραφικά στην πατρίδα μας, είμαστε τόσο υπάκουοι μέχρι στιγμής. Κύριε Βέργη, τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας ο τηλεθεατής ακούγοντας την εκπομπή για να απολαύσει όλα αυτά που είπατε? Ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα που θα μπορούσε να κάνει? Καταρχήν και μέσα από τον τζόγο να αναγνωρίσει το άδικο που υπάρχει. Διότι αυτή την ώρα από τα ελάχιστα του χρήματα δεν ντρέπονται να του παίρνουν τα λίγα ψίχουλα που του μένουν. Δεν ντρέπονται από κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να διαλύουν την οικογένειά τους προκειμένου να επενδύσουν εκεί μεγάλα ποσά και να καταλήγουν παθολογικοί τζογαδόροι. Δεν ντρέπονται που ακόμη και στους ναούς πάνε και παίρνουν τα ψηλά με το δίσκο από τη γιαγιά. Είναι οι ίδιοι, κύριε Σουφλερέ. Οι ίδιοι με άλλα προσωπία. Πρέπει να αναγνωρίσει το άδικο που συντελείται αυτή την ώρα στην κοινωνία μας. Να φύγει από το μικρό κόσμο του και να αρχίσει να δει το όλον ότι αυτή την ώρα κυβερνάται από κάποιους που δεν τους εξέλεξε ο ίδιος. Βέβαια, έβαλε την ψήφο του. Αλλά έχουν βγει εκεί με έναν πολύ περίεργο τρόπο, διότι μέσα από την κάλπη έκαναν ό,τι ήθελαν. Δεύτερο, αυτοί νομοθέτησαν και νομοθετούν τους νόμους αυτούς που ισχύουν στη σημερινή αγορά εργασίας. Αυτούς που διέπουν ολόκληρη την κοινωνία και δεν μπορεί να ορθοποδήσει με τίποτε. Αυτοί ήδη ψηφίζουν τους νόμους και δημιούργησαν και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που δεν ελέγχεται από κανέναν και εισπράττει το σύνολο των φόρων και δεν μπορεί να ανέβει λίγο παραπάνω το βιωτικό του επίπεδο του καθενός και οδηγείται στον τζόγο.
Και εφόσον αναγνωρίσει το άδικο μέσα από την ίδια τη ζωή του, να αντιληφθεί ότι όλα τα αδέρφια το ίδιο βιώνουν. Και πρέπει να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Δεν μπορούμε να πάμε σε κομμάτι. Πρέπει να ενωθούμε στο όλον. Πρέπει να αποτελέσουμε μέρος του σώματος της κοινωνίας. Να ενωθούν τα μέλη του σώματος. Να μην είναι σκόρπια. Ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί ένα αποτελεί μέρος του μηχανισμού, ένα καλώδιο στο μηχανισμό. Και επιτρέψτε μου τον παραλληλισμό, κύριε Σουφλερέ. Ένα καλώδιο κομμάτι, αν το δούμε στο δρόμο, είναι ακίνδυνο. Αν το δούμε πάνω στον τοίχο, μας τρέμει η ψυχή να το ακουμπήσουμε, διότι είναι συνδεδεμένο με τον μηχανισμό. Άρα ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να συνδεθεί μαζί με τον μηχανισμό των αδελφών του στην Ελλήνων Συνέλευση. Και από εκείνη την ώρα που αντιλαμβάνεται το δίκαιο και το άδικο, είναι ο φόβος και ο τρόμος αυτών οι οποίοι μας αδικούν με την νομοθεσία, αλλά και εμείς ήδη απαλλασσόμαστε λίγο-λίγο από το άδικο που μέσα μας ήδη κουβαλάμε και καθημερινά το φέρνουμε στη ζωή μας με την εργασία μας. Κύριε Βέργη, ο πολίτης σήμερα δεν βλέπει το άδικο, το βιώνει καθημερινά. Γιατί δεν δρά προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που κάνει μέχρι σήμερα? Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Σουφλερέ. Ναι, παρακαλώ. Από πολύ πίσω έχει μάθει ο άνθρωπος να υπακούει, διότι αν δεν υπάκουε από τότε, ναι, εκινδύνευε η σωματική του ακεραιότητα. Ομιλώ για την περίοδο του Βυζαντίου και μετέπειτα, όταν έπρεπε να μάθει να είναι υπάκουος. Όταν έγινε υπάκουος και άρχισε να ακολουθεί το δόγμα, από εκεί και πέρα ο άλλος βηματισμός, ο πολιτικός μηχανισμός, μπόρεσε να καθιερώσει τρόπους ώστε να δίνει την έγκρισή του ο κυρίαρχος πολίτης και να θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο, όταν δίνει την έγκρισή του, ότι συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία. Έτσι έφτασε να λειτουργεί και σήμερα και θεωρεί ότι είναι δημοκρατία όλο αυτό που βιώνει και δεν μιλάει. Έμαθε να μην μιλάει. Δεν ξέρει ότι πρέπει να μιλήσει, διότι και να πρέπει να πάει να μιλήσει, να πει κάτι, νομίζω ότι δεν ξέρει τι πρέπει να πει. Αυτό θα το δείτε και στην καθημερινή μας ζωή. Ο φόβος λοιπόν. Το βιώνει το άδικο. Όμως θεωρεί ακόμη ότι κάποιος άλλος θα το κάνει, διότι έχει αποκλείσει τον εαυτό του ότι θα το κάνει αυτός. Και κοιτάξτε να δείτε, και τελειώνω τη σκέψη μου. Κοιτάξτε να δείτε, όταν παρουσιάστηκε ο Αρτέμης Όρας και είπε: έχω καταθέσει 600 δις στο όνομα όλων των κυρίαρχων Ελλήνων. 6 ώρες συνεδρίασαν και αποφάσισε το δικαστήριο ότι έχουν κατατεθεί τα χρήματα εκεί. Πράγματι, στο όνομα όλων των κυρίαρχων Ελλήνων. Την ίδια ώρα, επειδή δεν έπρεπε να μάθει αυτή την πληροφορία ο Έλλην πολίτης, βγήκε το ελληνικό κράτος, το οποίο μονίμως αδικεί τον Έλληνα πολίτη, και του δείχνει ένα αυτοκίνητο. Και του λέει: μην κοιτάς τα χρήματα, το αυτοκίνητο κοίτα. Αδίκησε τον κουμπάρο του. Και έστρεψε ο κόσμος την προσοχή του, όπως το μικρό παιδί που ο γονέας του, προκειμένου να του βγάλει το μυαλό από κάτι, του δείχνει το αεροπλανάκι προκειμένου να φάει το φαγητό του. Κατά τον ίδιο τρόπο την έπαθε και ο Έλλην πολίτης. Και αντί να βλέπει τον πλούτο, έβλεπε το αυτοκίνητο του κουμπάρου. Είναι λυπηρό, κύριε Σουφλερέ. Είναι λυπηρό δηλαδή. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, κύριε Βέργη, θα πρέπει να δει ή το άδικο ή το δίκαιο για να μπορεί να πάρει θέση. Ένα από τα δύο, θεωρώ ότι όποιο και να δει, θα αντιληφθεί, θα καταλάβει το τι πρέπει να κάνει και να πάρει θέση. Αυτό δυναμώνει μέρα με τη μέρα, κύριε Σουφλερέ. Δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι οι πάντες είναι εναντίον του. Πρέπει ο ίδιος να μάθει ποιο είναι το δίκαιο και το άδικο και να χτυπήσει τη γροθιά στο τραπέζι και να οργιστεί. Και να προστατεύσει τον εαυτό του και όλους εμάς. Αν κάποιος αποπειραθεί να δημιουργήσει το άδικο πάλι. Μάλιστα. Διότι εγώ μπορεί να μην το αντιλαμβάνομαι το άδικο στον τομέα, επί παραδείγματι, της ιατρικής. Εσύ που είσαι όμως γιατρός, το αναγνωρίζεις ότι αυτό που περιέχει αυτό το σκεύασμα είναι επικίνδυνο για την υγεία. Περιμένω από σένα να το πεις. Διότι εγώ δεν γνωρίζω. Σωστά. Έτσι προστατεύεται το σύνολο. Έτσι προστατεύεται το σύνολο, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Κύριε Βέργη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ήταν αρκετά στοιχεία που δώσαμε, φωτίσαμε κάποιες πλευρές στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ να σας πω ότι ο Τζόγος έχει εισχωρήσει και στη νεαρά ηλικία και μέσα στα δημοτικά και μέσα στα γυμνάσια, μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και όχι μόνο. Είναι αυτό πολύ είναι σοβαρό το πρόβλημα του Τζόγου. Αυτό πολύ είναι μια άλλη εκπομπή πραγματικά, γιατί είναι οι νεαρές ηλικίες, τα παιδιά μας, η αυριανή Ελλάδα, η οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτεί και να βρει τον βηματισμό της.
Ήταν τιμή μου να συμμετέχω και απόψε στην μεγάλη προσπάθεια της ένωσης όλων των ανθρώπων μέσω της σημερινής σας εκπομπή, κύριε Σουβλερέ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Βέργη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Αυτό που λέμε κάθε φορά είναι και ισχύει για όλους μας, η ενεργοποίηση όλων μας ως ενεργούς πολίτες που γνωρίζουμε και παίρνουμε θέση για να αλλάξουμε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Καλή συνέχεια σε όλους.